Εκτό ελέγχου φέρεται να είναι η κατάσταση στην Λιβύη μετά τον μπλοκάρισμα τη κυβερνητική αντιπροσωπεία στην Βεγγάζη με επικεφαλή στον φιλότουρκο Λίβιο μεταβατικό πρωθυπουργό. Ο στρατηγό Χαφτάρ έθεσε μάλιστα όρου για την είσοδο του Τμπέιμπα στη Βεγγάζη, του οποίου δεν γνωρίζουμε αν του έχει αποδεχτεί η λιβική κυβέρνηση. Ο Λίβιο στρατηγό εξακολουθεί να αρνείται να υποταχθεί στου κρατικού θεσμού και παίζει το δικό του παιχνίδι στην Λιβύη λόγω τη τουρκική παρουσία και των χιλιάδων Σύρων μισθοφόρων που δεν αποχωρούν. Οι δυνάμει ασφαλεία του Χαφτάρ προχθέ εμπόδισαν τον Λίβιο Πρωθυπουργό να επισκεφθεί τη Βεγγάζη. Ο εκπρόσωπο του Χαφτάρ Μη εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντα από τον Μπέιμπα να μην συνοδεύεται από προσωπικό ασφαλεία ή μέλη του στρατού για τη συνάντησή του στην πόλη. Ο ίδιος τόνισε σε δήλωσή του ότι η πλευρά του LNA δεν αντιτίθεται στην κυβέρνηση του μεταβατικού πρωθυπουργού ώστε αυτή να πραγματοποιήσει συνάντηση σε οποιαδήποτε περιοχή υπό τον έλεγχό τους, ειδικά στη Βεγγάζη. Με την προϋπόθεση όμως ότι ο Ντμέιμπα δεν θα έχει μαζί του προσωπικό ασφαλείας και συμβούλους. Η πιθανή παρουσία Τούρκων συμβούλων και οι πολιτοφυλακέ τη Τρίπολη θεωρούνται από τον Μης Μαρίος, Μη Μαρή ω μη αποδεκτέ, ενώ ο ίδιο τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα σύνδεσμο με την κυβέρνηση και οποιαδήποτε επικοινωνία. Η Λιβική Κυβέρνηση Εθνική Ενότητα με επικεφαλή στον ΜΕΙΜΠΑ σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επίσκεψη στην πόλη τη Βεγγάζη την περασμένη Δευτέρα, αλλά στο αεροδρόμιο Μπενίνα γέμισε ξαφνικά από άνδρε τη πολιτοφυλακή του Χαφτάρ, οδηγώντα έτσι σε ακύρωση τη όλη διαδικασία. Ο επίσημο εκπρόσωπο του Λίβιου Πρωθυπουργού Χαμούδα ανακοίνωσε την ακύρωση τη επίσκεψη χωρί να αναφέρει του λόγου. Αντίθετα, ο Μέιμπα είχε συνάντηση με του υπουργού του στην Τρίπολη. Διπλωματικέ πηγέ ανέφεραν ότι το Αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών εισήλθε ω διαμεσολαβητή για να εξασφαλίσει την είσοδο του Πρωθυπουργού Χαμίτ Μέιμπα την επόμενη εβδομάδα, αλλά οι υποστηρικτέ του Χαφτάρ απειλούν του πάντε. Στα μέσα κοινωνική δικτύωση εμφανίστηκαν διάφορα βίντεο που δείχνουν ότι οι υποστηρικτέ του Χαφτάρ υπόσχονται θερμή υποδοχή στον Μέιμπα ενώ τον απειλήσαν με τη ζωή του ανέλθει στη Βεγγάζη. Υπενθυμίζουμε επίση ότι εκπρόσωπο του Τούρκου Προέδρου Καλίν δήλωσε ότι οι Τούρκοι στρατιωτικοί θα παραμείνουν στη Λιβύη και οι μαχητέ στη Συρία. Έχουμε μια συμφωνία που εξακολουθεί να ισχύει εκεί με την κυβέρνηση τη Λιβύη, είπε, αναφερόμενο στο μνημόνιο ασφαλεία που υπέγραψε ο Ερντογάν με τον Φαγέ Αλ Σάρατζ, το οποίο άνοιξε το δρόμο για αποφασιστική τουρκική παρέμβαση υπέρ τη κυβέρνηση τη Τρίπολη. Το κοινοβούλιο τη Λιβύη, ωστόσο, αρνήθηκε να επικυρώσει τη συμφωνία και τη θεωρεί παράνομη. Την ίδια στιγμή, ο Ιμγκέμπ, μέλο του κοινοβουλίου τη Λιβύη, δήλωσε ότι ο λαό. Υπέφερε πολύ από την καθυστέρηση, την αδικία, την καταπίεση και την ταπείνωση κατά την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν έχουν εισβάλει μόνο τα τουρκικά προϊόντα στα σπίτια μας αλλά και οι τουρκικές τηλεοπτικές σειρές. Έτσι οι κοινωνίες μας έχουν εχμαλωτιστεί από μια διπλή τουρκική οικονομική και πολιτιστική εισβολή. Η φιλοδοξία του Τούρκου Προέδρου υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια ενώ ο ίδιος ονειρεύεται τον έλεγχο ολόκληρου του αραβικού κόσμου. Η τουρκική παρέμβαση στις υποθέσεις των αραβικών χωρών ήρθε με την έναρξη της γνωστής αραβικής άνοιξης χρησιμοποιώντας την οργάνωση της μουσουλμανικής αδελφότητας ως εργαλείο σε αυτές τις χώρες για να κάνει αυτό που ήθελε. Ευτυχώ η όλη διαδικασία πέτυχε στην Αίγυπτο, στη συνέχεια στη Συρία και την Τινησία και τώρα αποτυγχάνει και στη Λιβύη. Σήμερα ο Τούρκο Πρόεδρο έχει βρεθεί απομονωμένο σε Ευρώπη και Ήπα και πολιορκείται από εσωτερικέ κρίσει που απειλούν την εξουσία του, τόνισο βουλευτή. Πρόκειται για ένα κλίμα ενδεικτικό των προθέσεων χιλιάδων Λίβιων, που απαιτούν την αποχώρηση όλων των μισθοφορικών δυνάμεων από την χώρα εδώ και τώρα. Όταν υλοποιηθεί μια γενική αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων και οι δύο αντιμαχόμενε πλευρέ καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, επιτυγχάνοντα μια συμφωνία αρχών, τότε ίσω μπορεί η Λιβύη να δει καλύτερε ημέρε ω χώρα, αλλιώ η όλη κατάσταση οδηγεί σε νέο εμφύλιο. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.